και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό διαδικτυακό μακελιό, το οποίο προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του μακελιό.gr, της ελεύθερης, πατριωτικής και ακιδεμόνευτης προσπίσμα για μερικούς, φωνής του ελεύθερου ελληνικού διαδικτύου, η οποία, κυρίες και κύριοι, φωνή αυτή απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ελλάδα και στην ελληνική ομογένεια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλοί δεν επιθυμούν αυτή η ελεύθερη φωνή του πατριωτικού, της πατριωτικής συχνότητας του μακελιό.gr να ακούγεται ευρύτερα στους Έλληνες πολίτες. Πολλοί επίσης δεν επιθυμούν να υπάρχει καν αυτή η φωνή στο ελεύθερο διαδίκτυο. Εμείς όμως σε πείσμα των καιρών, εδώ και 6 ολόκληρα χρόνια, κυρίες και κύριοι, από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι και σήμερα, από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι και σήμερα, συνεχίζουμε με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν να απευθυνόμαστε σε όλους τους εχέφρονες Έλληνες πολίτες οι οποίοι θέλουν να ακούνε αλήθειες. Πολίτες οι οποίοι έχουν έλλειψη ενημέρωσης αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς της φτώχειας, της ανάγκης και της εξαθλίωσης των Ελλήνων πολιτών, όπως κατάφεραν να τους καταστήσουν τα 4 συνεχή μνημόνια τα οποία έχουν ενσκύψει πάνω από τη χώρα. Αυτή τη φορά με μια υποτίθεται κομμουνιστική κυβέρνηση αριστερών αλητών, αριστερών μέθησων, μπεκρίδων, χασισοπότιδων, ναρκωμανών, χαπάκιδων και ψυχοπαθών, οι οποίοι κυβερνάνε τον τόπο. Ανθρώπων τυχοδιωκτών, οι οποίοι έχουν ανέβει, έχουν καβαλήσει ένα καλάμι, πίνουν τις νύχτες για να γλεντάνε τον πλούτο ο οποίος τους παρέχεται αφιδώς από το ελληνικό κράτος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι κλέφτες της δικής μας της εργασίας, κλέφτες της δικής μας της δουλειάς και κλέφτες του δικού μας καθημερινού βιοπορισμού, για να μπορούμε να τα φέρνουμε βόλτα και να μπορούμε να ζούμε, κυρίες και κύριοι, την οικογένειά μας, να μπορούμε να παρέχουμε μία χείραν βοηθείας στους γονείς μας, να μπορούμε να βοηθάμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν, να μεγαλώσουν και να γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία, όπως τουλάχιστον εμένα μου έλεγαν και εξακολουθούν να μου λένε οι δικοί μου γονείς. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να φέρω απόψε καλά μαντάτα για τους Έλληνες πολίτες. Πριν από λίγη ώρα ακούσατε προς γενική κατάπληξη όλων έναν αλήτη, ένα πολιτικό αλήτη, ένα πολιτικό αλητάμπουρα, ένα πολιτικό παλιόπεδο, ένα πολιτικό κάθαρμα της κοινωνίας, χειρότερο από τα καθάρματα που ζούσαν στο λιμάνι του Πειραιά τη δεκαετία του 60 και στις διόδους και στα καμπαρέ της Τρούμπας. Αυτοί τουλάχιστον που ζούσαν στις διόδους και στα καμπαρέ της Τρούμπας είχαν φιλότιμο και ένα δικό τους κώδικα ηθικών αξιών. Αλλά αυτό το κολόπεδο, αυτός ο αλητάμπουρας, αυτός ο πούστης που κυβερνάει τη χώρα και τον έχω προκαλέσει επανειλημμένος, βγήκε απόψε ο πολιτικός ομοφιλόφιλος να εξαγγείλει μέτρα για τη φτωχολογιά, να εξαγγείλει μέτρα για τους Έλληνες συνταξιούχους, όταν τους έχει πάρει τα 6 δισεκατομμύρια από την τσέπη τους και βγήκε να τους δώσει, υποτίθεται, 650-600 εκατομμύρια στις 22 του Δεκέμβρη, 3 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, να τους δώσει ψίχουλα για όλα αυτά τα οποία έχει κλέψει από την τσέπη τους τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτό το πολιτικό κολόπεδο, αυτός ο αλήτης με όλους τους άλλους αλητάμπουρες που συγκυβερνάει μαζί τους. Ξέρετε πολύ καλά ότι
τούτη δω η εκπομπή και τούτο εδώ το μετερίζει, δεν μασάει ούτε από αυτόφορα, ούτε από εγκλήσεις, ούτε από μηνύσεις, ούτε από αγωγές, ούτε από αυτόφορες διαδικασίες. Το έχετε μπεδώσει. Διότι εμάς δεν μας αγγίζει τίποτα. Μπροστά στην αλήθεια του κόσμου, όλα τα υπόλοιπα είναι μπουρδες. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο απόψε να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία εξήγηλε αυτό το κολόπεδο, γιατί περί κολοπέδου πρόκειται, όταν κάποιος, κυρίες και κύριοι, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και ζει από τα χρήματα της πλούσιας οικογενείας του, όχι, εγώ δεν έχω καμία ντροπή, δεν έχω καμία ηθική αναστολή, ούτε καμία δημοσιογραφική αναστολή να αποκαλώ πολιτικό κολοπεδαρά ένα πρωθυπουργό ο οποίος κορόιδεψε 3 εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών οι οποίοι του εμπιστεύτηκαν την ψήφο τους 3 φορές. 3 φορές. Την πρώτη το Γενάρη του 2015, όταν κορόιδευε τους Έλληνες πολίτες και τους έσκαβε το λάκκο πίσω από την πλάτη τους, λέγοντάς τους απίστευτα πράγματα, τα πιο απίθανα πράγματα που έχει εξαγγείλει Έλληνας πολιτικός. Τη δεύτερη φορά, κυρίες και κύριοι, στο δημοψήφισμα που σαφώς δεν την πατήσαμε, οι Έλληνες πολίτες που ψήφισαν το όχι στο δημοψήφισμα, είχαμε την υποχρέωση να ψηφίσουμε το όχι στο δημοψήφισμα. Και αυτός ο αλυτάμπουρας, ο πολιτικός αλυτάμπουρας, το πολιτικό απόβρασμα της κοινωνίας και του ελληνικού κοινοβουλίου, είχε το θράσος, είχε την ανηθικότητα να καταχραστεί την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και να πάει στις Βρυξέλλες για να του βγάζουν τα παντελόνια και τα σόβρακα ή το κογλίφι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και την τρίτη φορά βεβαίως, όλων αυτών των ηλιθίων, γιατί για ηλίθιους μιλάμε, μικρό ποσοστό, οι οποίοι το ξαναψήφισαν γιατί ήθελαν να δώσουν μια ακόμα ευκαιρία στο παιδί που το καταπίεζε ο σαδιστής Σόιμπλε. Τώρα τι έχουν να πούν όλα αυτά τα κατακάθια της κοινωνίας που βγήκε απόψε κουνάμενος και λιγάμενος ο σόγαμπρος της πολιτικής και της αριστεράς, της υποτιθέμενης αριστεράς, για να εξαγγείλει ψίχουλα, δίνοντας στους πολίτες προεκλογικό μποναμά, ο οποίος δεν είμαστε και απόλυτα σίγουροι αν δοθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, γιατί αυτός είναι τόσο πολύ μεγάλος ψεύτης και τόσο μεγάλος πολιτικός αλήτης, που μπορεί στις 20 Δεκεμβρίου να ακούσετε άλλα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν μην πιστεύετε τίποτα. Πάντως δεν αφορά πολλούς από εσάς αυτές οι εξαγγελίες. Έδωσε κάποια χρήματα σε Έλληνες συνταξιούχους που τους έχει πιει το αίμα κυριολεκτικά, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν τα φαρμακά τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους συνταξιούχους, ισχύει και για τους καθημερινούς πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν στο φαρμακείο και είναι αυτό που λέει: σε φαρμακείο μπήκα για να πάρεις αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, βασικά είδη πρώτης ανάγκης μέσα από το φαρμακείο, δηλαδή ένα ντεπών, μια ασπιρίνη, μια αντιβίωση, κάποια αποσυμφορητικά, κυκλοφορούν ιώσεις, γίνεται της κακομοίρας. Άνθρωποι πεθαίνουν στα νοσοκομεία. Δεν σας κρύβω ότι όλο αυτόν τον καιρό έχω μια πολύ πικρή και δυσάρεστη εμπειρία από επισκέψεις σε νοσοκομεία. Πλην όμως, δεν σας κρύβω ότι μερικά περιφερειακά νοσοκομεία όπως τη λένε αυτοί οι αλυτάμπορες επαρχία, που δεν είναι επαρχία, η περιφέρεια είναι μια περιφέρεια η οποία αν είχε τη δυνατότητα των πόρων, αν είχε τη δυνατότητα της προώθησης και της βοήθειας από το κεντρικό μηχανισμό, θα αναπτυσσόταν, και ειδικά υπάρχουν περιφέρειες στην Πελοπόννησο, στα Αραιά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, οι οποίες, κυρίες και κύριοι, διατηρούν καλά περιφερειακά νοσοκομεία και παρέχουν με αξιόπιστους γιατρούς και με ανθρώπους οι οποίοι, και με έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα οι άνθρωποι και δουλεύουν για 800 και 900 ευρώ. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν περιφερειακά νοσοκομεία τα οποία είναι πολύ καλύτερα και σε ύφος και σε ήθος και σε
πρακτικές εξυπηρετήσεις των Ελλήνων πολιτών από τη νοσοκομεία της Αττικής. Αχούρια της Αττικής, παγίδες θανάτου της Αττικής που μπαίνεις ζωντανός και βγαίνεις νεκρός. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι πασχίζουν καθημερινά για την υγεία του Έλληνα πολίτη βρίσκονται σε μια υποβαθμισμένη κατάσταση χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια από το κεντρικό κράτος και από την κεντρική εξουσία. Βγήκε λοιπόν απόψε ο γαμπρός να εξαγγείλει μέτρα και να δώσει προεκλογικές παροχές και υποσχέσεις, γιατί έτσι τουλάχιστον μοιάζει το απόψινό διάγγελμα θανάτου ή το άγγελμα θανάτου, όπως εμείς το αποκαλούμε στο αυριανό φίλο της εφημερίδος μας. Πρόκειται για ένα διάγγελμα θανάτου, το οποίο κυρίες και κύριοι οδηγεί σε τρεις δρόμους. Ο πρώτος δρόμος της παροχολογίας, της φτηνής και ξεφτυλισμένης παροχολογίας, κόβουμε, λέει, το ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και για τα υπόλοιπα νησιά, ρε ψεύτη, ρε τυποτένια, ρε ελεηνέ, τι θα κάνουν οι άνθρωποι εκεί? Μόνο τη Μυτιλίνη, με τη Λέσβο, σκέφτεσαι, που εσύ την κατάντησες όπως την κατάντησες, και κάποιοι από τους κατοίκους του νησιού που τους επισημέναμε α, όλα αυτά τα οποία θα αντιμετώπιζαν τόσο καιρό, αλλά κοιτάγανε μερικοί από αυτούς να βγάζουν μεροκάματο και μεροδούλι και μεροφάι και να θησαυρίζουν από την, και θησαυρίζουν ακόμα από ολόκληρη αυτή τη βιομηχανία της διακίνησης λάθρομεταναστών σε όλη την περιοχή. Άρα λοιπόν, αυτό το κολόπεδο παίζει με τον πόνο των συνταξιούχων. Πολλοί συνταξιούχοι απόψε που τον άκουσαν θα είπαν, δεν είπαν σίγουρα τι καλό παιδί είναι αυτό, τι αλήτης είναι αυτός, θα είπαν. Διότι πια δεν τον εμπιστεύεται κανένας, αλλά θα κοιτάξουν, αντιλαμβάνεστε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της ανάγκης, της βιοπάλης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της φτώχειας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της μιζέριας και ακόμα κάποιοι οι οποίοι τώρα βγήκαν στη σύνταξη και παίρνουν κάτω από 850 ευρώ, θα κοιτάξουν να εκμεταλλευτούν βεβαίως την παροχολογία. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση αυτόν τον άνθρωπο να τον πιστέψουν ακόμα και αν τους δώσει ολόκληρο θησαυρό που δεν έχει να τους δώσει. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Την Τρόικα τη ρώτησε για να δώσει λεφτά? Δεν τη ρώτησε. Το έμαθε όλος. Α? Ο τροχήλατος το έμαθε. Το έμαθε. Διότι αύριο θα έχουμε άλλες ιστορίες. Αυτός ο κερατάς παίζει τζόγο, παίζει κοροναγράμματα την τύχη του λαού. Δεν παίζει όμως κοροναγράμματα το κεφαλάκι του, γιατί ξέρει ότι εάν χάσει, εάν αποτύχει εκλογές, εάν τον καταψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες, εάν τον μαυρίσουν, εάν τον τσακίσουν, τον στείλουν στην Αγχώνη, την πολιτική Αγχώνη, ξέρει καλά ότι δεν θα έχει επιπτώσεις. Δηλαδή, θα έχει ποινικές ευθύνες. Εάν εμείς, κυρίες και κύριοι, που δεν έχουμε ασυλία, είχαμε διαπράξει αυτά τα μαζικά εγκλήματα κατά του ελληνικού λαού και της κοινωνίας, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν σε κάποιο κακουργοδικείο να δικαζόμαστε για εσχάτη προδοσία, για εγκλήματα εσχάτης προδοσίας. Αυτοί όμως οι κερατάδες, οι ελεηνοί και οι τυποτένοι γνωρίζουν ότι αν διαπράξουν εγκλήματα κατά του ελληνικού λαού θα φύγουν από την πολιτική ατιμόρυτη και θα συνεχίσουν να είναι ατιμόρυτοι για όλη τους τη ζωή, αλλά πλούσιοι. Πλούσιοι και ατιμόρυτοι. Πλούτος και ατιμορρησία. Διότι ουδέποτε κανένας πολιτικός από την εποχή του Κολομπαρά Καραμαλή μέχρι σήμερα δεν έχει πληρώσει για τα νομήματά του. Κανένας. Κανένας. Θείοι, μπαρμπάδες και ανιψιοί. Κανένας. Και αυτά θα πρέπει να τα λέμε στον κόσμο. Δείξτε μια τζούρα από αυτό το μπούστι. Δείξτε. Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες προκλήσεις, τις οποίες όμως αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα, με τις θυσίες του ελληνικού λαού, κράτησε και κρατάει το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης. Πάρτο τον αλήτη, πάρτον. Τον είδατε, κυρίες και κύριοι. Είδατε το δερματάκι του.
τυγκαρισμένος. Σε όλα. Σε όλα. Όπως το λέμε, σε όλα. Φρέσκος και βαρβάτος. Τι προβλήματα να αντιμετωπίζει αυτός? Στεναχώρια, αυτά που λέγανε, ότι έβγαλε έρπη. Έβγαλε έρπη γιατί ήταν καλοζωισμένος. Γιατί είχε μάθει να ζει από τα έτοιμα. Γιατί αυτή η τεμπελόφατσα, η τεμπελόφαρα, το τεμπελόσκυλο, δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή του, κυρίες και κύριοι. Και όταν έφαγε το πρώτο πραγματικό στρίμωγμα στη ζωή του, χωρίς να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, γιατί για να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση προσπαθώντας να βγάλεις τη χώρα από το αδιέξοδο, πρέπει να είσαι μεγάλος μάγκας. Πρέπει να είσαι μεγάλος μάγκας, μεγάλο αλάνι. Πρέπει να έχεις, όχι ώρες, χρόνια στην πιάτσα για να μπορείς να μιλάς με αυτά τα βρωμόπανα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πήγε ο αλήτης των καταλήψεων, πήγε ο αλητάμπουρας, πήγε το παλιόπεδο αυτό να κάνει το κοκοβιό. Αλλά δυστυχώς για την Ελλάδα, γιατί δεν αισθανόμαστε ικανοποίηση που χάσαμε, που ιτηθήκαμε, που μας ξεβρακώσανε, που μας πήραν τα παντελόνια, που μας οδηγήσανε στη μιζέρια, στη φτώχεια, στην ανάγκη, στη βιοπάλη, στο μαρασμό. Δεν χαιρόμαστε που πήγε ο αλήτης να διαπραγματευτεί στο εξωτερικό και την ώρα που του κατεβάζανε το παντελόνι, κυρίες και κύριοι, ήταν σαν να κατεβάζανε το παντελόνι όλων των Ελλήνων πολιτών. Δεν χαιρόμαστε. Ούτε καθόμαστε εδώ πέρα να χειροκροτάμε γιατί έχασε. Δεν έχασε αυτός, χάσαμε εμείς. Ακόμα και αν αυτός ο αλητάμπουρας δεν πιστεύει στην ελληνική σημαία. Δεν πιστεύει στην Ορθοδοξία. Δεν πιστεύει σε τίποτα. Πιστεύει μόνο στον υλισμό. Πιστεύει μόνο στην ειδωλολατρία και στις μαρξιστικές αυτές νεφελώδεις απόψεις περί διαχείρισης εξουσίας. Αυτό λοιπόν το ζωήφιο της πολιτικής, όταν τον μαρκάρανε, τον στριμώξανε και του πιάσανε τον ποπό στην σάλα, αυτή την κλειστή σάλα με τις κλειστές πόρτες, και αρχίζανε και τον θοπεύανε και τον χαϊδολογάγανε, γιατί του τον ακουμπήσανε εκεί πέρα, πολιτικά. Πολιτικά του τον ακουμπήσανε. Πιθανόν και να του άρεσε. Και την ώρα που κατέβαζε τα παντελόνια και τον ακουμπάγανε πολιτικά, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες νιώσαμε εκείνες τις στιγμές ότι μας είχαν ξεσκίσει τον πάτο, όπως νιώθουμε και τώρα. Βγήκε απόψε να πει τι, ότι δίνει τι, ψίχουλα. Ποιος θα πιστεύει? Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν πιστεύω ότι καταρχήν μπορεί να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Αλλά ακόμα και αν τα δώσει, αρχίζει μια φρικτή κατάσταση παραγωγίας, η οποία οδηγεί σε τρεις δρόμους. Ο πρώτος δρόμος, όπως επισημαίνεται από τον Bloomberg, είναι η έξοδος από το ευρώ. Το Bloomberg, κυρίες και κύριοι, που δεν έχει πέσει πολλές φορές έξω, μιλάει για ουσιαστικά μια χαοτική κατάσταση στην ελληνική οικονομία και βεβαίως κάνει λόγο και για κατάρρευση της ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Επίσης, το Reuters κάνει λόγο βεβαίως για εκλογές που πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα γίνουν στην Ελλάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά όμως ειδησιογραφικά πρακτορία και ακόμα και συστημικά κανάλια κάνουν λόγο για έξοδο από το ευρώ. Ότι δηλαδή μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο η Ελλάδα δεν θα είναι στο ευρώ. Αυτό θα είναι το χειρότερο σενάριο. Όχι γιατί γουστάρουμε να είμαστε στο ευρώ. Προσωπικώς μου είναι παγερά διάφορο. Όπως σε μένα, όπως και σε πολλούς άλλους εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων πολιτών. Όμως εμείς θέλαμε να επιλέξουμε το χρονικό διάστημα που θα φύγουμε από το ευρώ και όχι να μας πετάξει έξω αυτή η κολόφαρα, επειδή η ίδια επιθυμεί να μην είμαστε μέσα στο ευρώ.
Το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι να αποχωρήσεις εσύ από το νόμισμα που δεν γουστάρεις και σου κάνει κακό. Εσύ να αρνείσαι να τους πληρώσεις τα δάνεια. Εσύ να αρνείσαι να τους καταβάλεις τα χρήματα που δεν τους χρώσταγες ποτέ και που οι ίδιοι σου φέσωσαν με τις βρωμερές ανθεληνικές και προδοτικές κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Να φεύγεις εσύ από ένα νόμισμα το οποίο δεν γουστάρεις. Άλλο να σε διώχνουν με τους χειρότερους όρους σκλαβιάς και φεύγοντας με χειροπέδες αλυσοδεμένος, και άλλον εσύ να την κοπανάς και να φεύγεις σαν κύριος και σαν μάγκας, θέτοντας τους δικούς σου όρους, το δικό σου νόμισμα, τη δική σου ισοτιμία, και να διαχειρίζεσαι εσύ τη δική σου εσωτερική οικονομία, φροντίζοντας να έχει αγαθά ο λαός που κυβερνάς. Αυτό είναι μαγκιά στην πολιτική. Αλλά αυτό μέχρι τώρα δεν το έκανε κανένας Έλληνας πολιτικός. Βγήκε το ρεμάλι της κοινωνίας, σαν άλλος Τσοβόλας, να υποσχεθεί απόψε τι? Ότι θα δώσει ψίχουλα στους συνταξιούχους, μπα και τους καταφέρει, σε περίπτωση που γίνουν εκλογές στη χώρα, να του δώσουν για μια ακόμα φορά τη συγκατάθεσή τους. Αλλά δεν υπάρχει πια καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Θα πάρει 4%. 4% σας το υπογράφω. Διότι όσο τον βλέπουν οι Έλληνες, τόσο πιο πολύ τον συχαίνονται. Ο άνθρωπος αυτός έχει υπογράψει θανατική του καταδίκη. Και επιμένω σε αυτό το πρόσωπο, διότι εκφράζει τον πολιτικό τυχοδιοκτισμό, την πολιτική αηδία, τον πολιτικό τζόγο και την πολιτική αλητεία. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για ένα από τους χειρότερους αλήτες που έχει βγάλει το πολιτικό σύστημα. Και βεβαίως είναι προσωπική η επίθεση, που από αυτήν δεν εξαιρούμε κανέναν από αυτούς οι οποίοι τον βοηθούν να συμπεριφέρεται σήμερα όπως συμπεριφέρεται. Κυρίες και κύριοι, πληθαίνουν πια οι φωνές που λένε ότι ο ελληνικός λαός θα ζήσει δύσκολες ώρες στην μετέπειτα πορεία του προς την ανάπτυξη. Πάρα πολύ δύσκολες ώρες, ειδικά η φετινή χρονιά θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, την οποία δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Και αυτό γιατί έχει προδότες πολιτικούς οι οποίοι τον κυβερνάνε. Διάφοροι φίλοι μου στέλνουν μηνύματα για το θέμα της Τουρκίας. Άλλοι φίλοι μου αναφέρουν να σχολιάσουμε το θέμα που επικρατεί στην Ευρώπη με τα πατριωτικά κόμματα και τους πατριωτικούς σχηματισμούς. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Από τώρα και μέχρι κανένα μισά ώρα ακόμα, θέλω όποιοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν για να ακούσουμε και τη γνώμη τους για αυτά τα οποία συμβαίνουν, για τα ελληνοτουρκικά, το δημοψήφισμα που λένε ότι μπορεί να γίνει, τις απόψινές εξαγγελίες της αλητείας, τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Τούρκος βουλευτής ότι θα πάρει τη βάρκα. Με τι παπάρια ρε θα πάρεις τη βάρκα να ανέβεις στα Ήμια? Θεωρείς ότι επειδή τότε υπήρχε ένας προδότης πρωθυπουργός, θεωρείς ότι θα σε αφήσουν τώρα οι Έλληνες στρατιώτες? Μπαμ και κάτω ρε, μπαμ και κάτω! Μια σφαίρα είναι, μια σφαίρα, μια σφαίρα. Πού θα βρεθεί ένας Έλληνας στρατιώτης? Δεν θα βρεθεί. Δείξτε λίγο τον αλιτάμπουρα αυτόν, τον Τούρκο, τον κερατά αυτόν, ναι, αυτόν τον κύριο. Αυτόν τον κύριο. Θέλω όσοι φίλοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν, να επικοινωνήσουν στο 6946 απόψε 35-77-33, αν επιθυμούν να βγουν στον αέρα από την απόψη τους. Αυτός ο κύριος λοιπόν είπε απόψε ότι θα πάρει μια βάρκα. Έχουμε και βίντεο, ακούσουμε τη μογγόλικη, να δούμε τη μογγόλικη μούρη του. Θα πάρει μια βάρκα, λέει, και θα ανέβει στα Ήμια με άλλους βουλευτές Τούρκους, για να σηκώσουν, λέει, την τουρκική σημαία, να κατεβάσουν την ελληνική σημαία και να τη στείλουν με κούριερ στην Αθήνα. Βέβαια, από τη στιγμή που έχεις προδότες πολιτικούς, αλλά είπαμε,
Δεν υπάρχει περίπτωση για ενδεχόμενο, εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος, είτε διατάξουν είτε όχι, θα τον κατεβάσουν σαν μπεκάτσα. Θα τους κατεβάσουν σαν μπεκάτσες αυτή τη φορά. Διότι οι Έλληνες στρατιώτες είναι πια αποφασισμένοι να πάρουν τις τύχες της πατρίδος στα χέρια τους. Είτε τους διατάξουν είτε όχι. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Ποια στρατιωτική ηγεσία, ποιος τη λογαριάζει στρατιωτική ηγεσία. Αυτοί είναι νενέκοι, αυτοί είναι ανθέλληνες. Αυτοί είναι κομματικό συρφετός, ο οποίος σέρνεται πίσω από τις διαταγές του κάθε πολιτικού αλήτη. Δεν υπάρχουν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στρατηγοί. Στρατηγοί είναι όλοι πιασμένοι, είναι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, τυχοδιώκτες, κομματικοί τυχοδιώκτες, φοράνε κομματικά γυαλιά. Οι Έλληνες στρατιώτες, αν χρειαστεί, θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, γιατί είναι περήφανοι οι Έλληνες πολίτες και τους στηρίζουμε όλοι μας. Και ειδικά, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι οποίοι ύπτανται, οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι δίνουν καθημερινά μεγάλες μάχες στο Αιγαίο για να είναι το Αιγαίο ελεύθερο, παρά το γεγονός ότι αυτοί οι κερατάδες θέλουν το Αιγαίο υποδουλωμένο. Ποτέ το Αιγαίο δεν είχε τόσο ξένες δυνάμεις κατοχής όσες έχει σήμερα. Ένα Αιγαίο υποδουλωμένο που κάνουν παράτα οι Τούρκοι, οι Γάλλοι, οι Φράγκοι, οι Πορτογάλοι, Ισραηλινοί, Αιγύπτιοι, μπάτε σκύλια λέστε, έχουν μπει όλοι μέσα και μας γαμάνε. Γιατί μας βρήκαν μπόσικους. Έχουν μπει οι Αλβανοί και κάνουν πλάκα μαζί μας, το άλλο το τσογλάνιο Έντι Ράμα, οι άλλοι Σκοπιανοί ό,τι κάνουν κέφι, γιατί μάθανε ότι πηδιόμαστε και πλάκωσαν και γύφτη. Έτσι δεν λέει ο ελληνικός λαός στην παροιμία του. Και έχεις τους πολιτικούς που λένε, πάμε εμείς. Και τραβάνε το βράδυ τα ποτήρια στην υγεία των κοροϊδών. Στην υγεία των κοροϊδών. Τα τσογλάνια, οι αλήτες, οι μπεκρίδες, οι μέθυσοι, οι κυφίνες και τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. 8.000 ο καθένας. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, αλλά φταίτε εσείς για αυτή την κατάντια, την άθλια κατάντια που έχουμε περιπέσει. Διότι δεν ψήφισα εγώ, κυρίες και κύριοι, την αυλονή του. Δεν ψήφισα εγώ την αυλονή του. Αυτή τη γελία, την αγράμματη, την ψυχοπαθητική προσωπικότητα, δεν την ψήφισα εγώ. Εσείς την ψηφίσατε και της δώσατε 13.000 σταυρούς για να βλέπει μέσα από τα κιάλια, με τάπες στα κιάλια, με τάπες. Χειρότερη ηλίθια από τον Τζορτζ Μπους. Εσείς την ψηφίσατε. Εσείς την κάνατε βουλευτίνα. Όχι εγώ. Εγώ δεν την ψήφισα ποτέ. Αυτή τη βρωμιάρα. Εσείς την ψηφίσατε. Άρα λοιπόν, μη διαμαρτύρεστε. Μη διαμαρτύρεστε, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως, εδώ πρέπει να κάνω και μία απαραίτητη παρένθεση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάνει ένα εξώφυλλο, το οποίο ανέφερε ότι το μακελιό.gr και η εφημερίδα μας, που πια δεν είναι αμελητές ποσότητες, το μακελιό.gr είναι πια ένα site το οποίο παρακολουθείται από εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων πολιτών καθημερινά. Έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα της τάξης των 200-300 χιλιάδων και το γνωρίζετε αυτό. Και μπορείτε και να το διαπιστώσετε ώστε είσαστε γνώστες του διαδικτύου. Επίσης η εφημερίδα μας δεν είναι πια ένα μικρό εφημεριδάκι, έτσι. Πουλάει 4, 5, 6, 9, 9 χιλιάδες φύλλα σε όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε πια μικροί. Εσείς μας κάνατε μεγάλους. Εσείς μας βοηθήσατε να ανέβουμε το σκαλοπάτι για να βγάζουμε την αλήθεια στον κόσμο. Και ξέρετε καλά ότι δεν μασάμε ούτε από κόμματα, ούτε από παρατάξεις, ούτε από αρχηγούς, ούτε από υπαρχηγούς, ούτε από λεβέντες. Από κανέναν. Από κανέναν. Δεν μας ενδιαφέρει κανένας. Δεν έχουμε κομματικό χρωματισμό εδώ. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα. Μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας. Γι' αυτό και μας μισούν. Γι' αυτό και μας αντιπαθούν. Γι' αυτό και μας συχαίνονται. Και εμείς τους συχαινόμαστε. Και εμείς. Δεν κουστάρουμε κανέναν από αυτούς. Γιατί όλοι έχουν βολευτεί, παίρνουν το μεροκάματο, τα 6 και 8 χιλιάδες
Και μας έχουν γραμμένους στα μπαμπάρια τους. Όλοι! Όλοι! Ανεξαρτήτως! Και μου πείτε ότι κάποιοι... Κανένας! Κανένας! Και είμαι απόλυτος αυτό. Κανένας! Κάναμε λοιπόν ένα πατριωτικό κάλεσμα. Και το είδατε στο εξώφυλλο όσοι διαβάζετε την εφημερίδα μας. Είπαμε ότι τώρα είναι η ώρα να ενωθούν όλοι οι αυθεντικοί δεξιοί πατριωτικοί σχηματισμοί να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι να συζητήσουν σοβαρά για το μέλλον της πατρίδας απέναντι στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Γιατί είναι υπαρκτός. Εμείς από εδώ θα το λέμε κάθε βράδυ. Η πόρτα μας, αυτή την πόρτα που παραβίασε κρατική ασφάλεια για να μας συλλάβει εκείνο το χάραμα του Σαββάτου που μας κυνηγάγανε θεοί και δαίμονες, είναι πια ανοιχτή. Και καλούμε τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Καρατζαφέρη, τον κύριο Κόνστα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που την αγαπάει η Χρυσή Αυγή, και εμείς. Δεν μας είναι αντιπαθείς. Και όποιον άλλο δεξιό, αυθεντικό, πατριωτικό σχηματισμό να έρθουν εδώ να κάτσουμε γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και να συζητήσουμε για το πώς θα βγει η Ελλάδα και η χώρα από το αδιέξοδο. Διότι άλλο να μιλάς μόνος σου και άλλο να είσαι σε ένα τραπέζι με 10 άτομα που μπορεί να διαφωνούν μεταξύ τους, αλλά στο βάθος να ξέρεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε την πατρίδα τους. Εμείς θα την κάνουμε αυτή την απόπειρα και ξεκινάμε από απόψε. Ξεκινήσαμε μάλλον από την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε όμως από απόψε το μεγάλο πανελλήνιο πατριωτικό κάλεσμα σε όλες τις δυνάμεις του τόπου να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε. Όποιον θέλετε να βάλετε συντονιστή, φέρτε δικό σας δημοσιογράφο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ διαθέτω μαζί με τη δημοσιογραφική μας ομάδα το στούντιο, το streaming, τη συχνότητα, την εφημερίδα το εξώφυλλό της, το στούντιο και όλα, όλη την τεχνική υποδομή να καθίσουμε κάτω μέρα νύχτα και να συζητάμε για το πώς θα σωθεί η χώρα. Και όποιος δεν έρχεται θα το αφήνουμε καινή την καρέκλα. Εγώ απευθύνω και το απίθυνα και την προηγούμενη εβδομάδα. Πατριωτικό κάλεσμα σε όλους να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι να δούμε πώς μπορεί να σωθεί η πατρίδα. Διότι άλλο να έχεις 5 και 7 και 9% και άλλο να έχεις 20. Αλλά είμαι απόλυτα σίγουρος για το ποιοι θα είναι απόντες. Είμαι απόλυτα σίγουρος για το ποιοι θα είναι απόντες. Πάμε να ακούσουμε και κάποιους φίλους στις γραμμές που έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Καλησπέρα. Γεια σας Στέφανο, ο Βαγγέλης από τη Σύρο, είμαι, τι κάνεις? Καλησπέρα Βαγγέλη. Μας έλειψες. Σε ακούω. Λοιπόν, κοίτα να σου πω Στέφανε, παλιότερα είχα χάσει σχεδόν τις ελπίδες μου, γιατί έλεγα δεν έχει σωσμό αυτός ο λαός. Πρέπει να είναι βιολογικό το θέμα, δηλαδή το IQ μας, πρέπει να έχει κάτι το IQ μας, δεν ξέρω, κάπως μου ερχόταν ρε παιδί μου ότι είμαστε χαμηλότερου επίπεδου. Αλλά συνδυάζοντας όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στην Ευρώπη, μάλλον θα πω ότι είναι επί τούτου δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν δεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Σουηδία, αυτή τη στιγμή η σουηδική κυβέρνηση έχει εξαπολύσει ένα απίστευτο πογκρόμ εναντίον των ανθρώπων, των Σουηδών, ώστε να αποδεχθούν τους εκατοντάδες χιλιάδες τριτοκοσμικούς που εισδραίουν μέσα στη Σουηδία με τον έναν τρόπο ή τον άλλο.
δεν μπορείς να φανταστείς για τι είδους ψυχολογική βία εξασκείται αυτή τη στιγμή από όλους, από κυβέρνηση, από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από πανεπιστήμια, από όλες τις πάντες, για να πείσουν το σουηδικό λαό ότι είναι ρατσιστής, ομοφοβικός, ισλαμοφοβικός, ξενοφοβικός και ένα κάρο παρόμοιους χαρακτηρισμούς. Είναι απίστευτη η καμπάνια που γίνεται. Ο λαός, δηλαδή οι άνθρωποι απλοί, δεν έχουν σωσμό. Δεν υπάρχει σωσμός. Όσο έχουμε αφήσει, όσο αφήνουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά τα καθεστωτικά, να μας λένε πώς θα σκεφτούμε και τι θα σκεφτούμε, δεν υπάρχει κανένα σωσμός. Κανένα σωσμός. Γι' αυτό και κάθομαι και παρακολουθώ τη δικιά σου εκπομπή, η οποία τα λέει έξω από τα λόγια. Και παλιότερα, σου λέω, είχα πολύ... Μ' είχε πιάσει κατάθλιψη, έλεγα δεν μπορώ, δεν είναι δυνατόν ο λαός μας να είναι τόσο χαμηλό επίπεδο. Αλλά βλέποντας τι γίνεται στη Σουηδία, στο κέντρο της Ευρώπης, στην πατρίδα της ποιότητας, στην πατρίδα της οργάνωσης και του πολιτισμού, να γίνεται αυτό το χάλι, άμα δεις τι γίνεται στη Σουηδία, οι βιασμοί είναι η πρώτη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε βιασμούς και μου φαίνεται η τρίτη στον κόσμο έχει καταντήσει η Σουηδία. Σε βιασμούς από τριτοκοσμικούς. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να κάνει, είναι και στο χέρι του τελικά, έτσι, είναι και στο χέρι μας. Δεν μπορούμε να αφήνουμε όλο αυτό τον εσμό να κάθεται στο σβέρκο μας. Στη Σουηδία φοβούνται αυτή τη στιγμή και σε όλη την Ευρώπη φοβούνται το ξέσπασμα. Γιατί θα πάρουν κάποια στιγμή τον νόμο στα χέρια τους όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και βλέπουν τη χώρα τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους να καταστρέφονται και να βιάζονται καθημερινά και έχει να γίνει το έλα να δεις στην Ευρώπη, Στέφανε. Και τελικά ίσως αυτό να είναι ο τελικός σκοπός τους, να γίνει το έλα να δεις στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω και θα ήθελα σε παρακαλώ πάρα πολύ να διαθέσεις λίγο χρόνο ώστε να σχολιάσεις αυτή την καινούρια πολιτική κίνηση η οποία γίνεται με το όνομα Άρδιν του κυρίου Καραμπελιά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στο Βαγγέλη από τη Σύρο. Δεν ξέρω τι κίνηση είναι αυτή, αυτό το Άρδιν του κυρίου Καραμπελιά. Γνωρίζω το περιοδικό Άρδιν και τη συχνότητα αυτή την διαδικτυακή. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα Στέφανε, τι κάνεις? Καλά. Είμαι ο Θωμάς από τα Χανιά, με θυμάσαι φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ άσχημες για τη χώρα μας. Θέλω να σου διαβάσω κάτι. Δεν ακούγεσαι. Να ακούς, έτσι. Δεν ακούγεσαι καλά ρε Θωμά. Δεν ακούγεσαι καλά. Ακούγεται με διακοπές ο φίλος. Έχουν τεθεί πολλά θέματα απόψε στο τραπέζι. Το ένα θέμα είναι το ελληνοτουρκικό. Πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα κλπ. Και... εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καλησπέρα. 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 Σας ακούμε, κύριε, ορίστε. Ναι, ακούτε. Σας ακούμε, ναι. Από Σουηδία. Από Σουηδία, μάλιστα. Πώς είναι το όνομά σου, πώς είναι? Αυτά που είπε... Το όνομά σου πώς είναι? Το όνομά σου είναι Κατσόνας. Πώς? Κατσόνας. Μάλιστα. Ναι, αυτά που είπε ο φίλος πριν... Δεν ισχύει. Στάθη Κατσόνας. Στάθη Κατσόνας. Ναι, δεν ισχύουν. Έχουν εξαντήσει, Στέφανε. Λέω, δεν ισχύουν αυτά. Είναι η αλήθεια. Ε? Δεν ισχύουν αυτά που ο φίλος νωρίτερα ή είναι αλήθεια? Αυτά που είπε ο φίλος, τα έχω γράψει και σε βιβλίο εγώ, το τέλος των εθνών. Mm. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν... το άλλο το θέμα, αυτά ήταν προσχεδιασμένα και θα γίνουν όπως τα έχουν προσχεδιάσει. Οι λαοί δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα γιατί οι πολιτικοί είναι όλοι πληρωμένοι τέλος πάντων και ελέγχονται από εκεί που ελέγχονται. Και το ξέρεις από πού ελέγχονται και το ξέρουν και πολλοί σήμερα.
Λοιπόν, το άλλο με την Τουρκία, το θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ τώρα είμαι 70 χρονών. Όλα τα χρόνια μετά τον πόλεμο ακούμε ότι είναι στην Τουρκία, θα τα κοπούμε, θα κάνουμε, θα πολεμήσουμε, θα δώσουμε, μέχρι οι επιστρατεύσεις γίναν κτλ. Πώς είναι δυνατόν δύο χώρες του ΝΑΤΟ να συμπλακούν όταν το πέμπτο άρθρο του ΝΑΤΟ λέει ότι οτιδήποτε προκύψει μεταξύ των μελών μας θα επιχειρηθεί εσωτερικά χωρίς καμιά... Αυτό που λες δεν ισχύει όμως, γιατί το κακό θα έχει γίνει όπως έγινε το 96 που γκριζάρανε μια ολόκληρη περιοχή, αγαπητέ φίλε. Το κακό το 96 έγινε. Μπορεί να μην, να απετράπει η πολεμική σύραξη που ουσιαστικά έγινε με μας ιτημένους, οπότε δεν ισχύουν αυτά που λες για το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ άφησε τους Τούρκους να ανέβουν σε νησί ελληνικό και να δημιουργήσουν κατάσταση εχθροπραξιών κατεβάζοντας την ελληνική σημαία και ρίχνοντας ουσιαστικά το ελικόπτερο πάνω από τα Ίμια, γιατί μη μου πεις ότι το ελικόπτερο έπεσε από μηχανική βλάβη. Το ρίξανε. Δεν αμφιβάλλεις, αλλά τι μου λες όμως, ότι απετράπει το ΝΑΤΟ, έχει αποτρεπτικούς μηχανισμούς. Ποιους αποτρεπτικούς μηχανισμούς? Τρία παιδιά τα φαγάνε τα κυμαρίσια, το χώμα. Σκοτώθηκαν, τους σκότωσαν. Έριξαν ελληνικό ελικόπτερο πάνω από ελληνικό έδαφος. Έγινε πολεμική εμπλοκή, σύραξη, εχθροπραξίες. Χάσαμε, ιτηθήκαμε, έγινε πόλεμος εκείνη τη νύχτα και η Ελλάδα έχασε. Άρα λοιπόν, τι μου λες ότι το ΝΑΤΟ απέτρεψε? Τι απέτρεψε το ΝΑΤΟ? Το ΝΑΤΟ αν ήθελε να αποτρέψει, θα απαγόρευε την πτήση του ελληνικού ελικοπτέρου πάνω από τα Ίμια και θα είχε πετάξει τους Τούρκους βατραγανθρώπους στη θάλασσα. Δεν το έκανε όμως. Άφησε να μας λαβώσουν, να μας προσβάλλουν, να μας εξευτελίσουν, να μας σκοτώσουν, να μας βάλουν κάτω από τη γη, να μας ντροπιάσουν, να ντροπιάσουν τις ένοπλες δυνάμεις, να ξεφτυλίσουν την Ελλάδα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με αυτό τον αλυτάπουρα το Σιμίτη και το ευχαριστώ στους Αμερικανούς. Άρα το ΝΑΤΟ που λειτουργήσε αποτρεπτικά, αγαπητέ μου φίλε, από τη Σουηδία? Πού? Άι καληνύχτα και ξυπνάτε. Το ΝΑΤΟ λειτουργήσε αποτρεπτικά. Πού? Με τρία παιδιά στο χώμα? Λειτουργήσε αποτρεπτικά? Με προδότες σαν το Λιμπέρι, που βρίσκονται ακόμα μερικοί και λένε ότι ήταν ήρωας εκείνη τη νύχτα. Ο Ναύαρχος που έριξε το καράβι στον Ισθμό. Μην ακούω μαλακίες ότι το ΝΑΤΟ λειτουργήσε αποτρεπτικά. Το ΝΑΤΟ λειτουργήσε προβοκατόρικα, ο ρόλος του ήταν βρώμικος και αυτουνού και των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτού του βρωμιάρη του Κλίντον που ήταν τότε πρόεδρος της Αμερικής. Και βεβαίως αυτών των πολιτικών αλητών που κυβερνούσαν τότε τη χώρα. Αυτοί οι μειοδότες που εκείνη τη νύχτα δεν άφησαν τις ένοπλες δυνάμεις να εμπλακούν σε μία μέτωπο πολεμική σύραξη με τους Τούρκους για να τους γαμίσουμε τα πράκια. Διότι αυτό έπρεπε να γίνει εκείνη τη νύχτα. Να τους βυθίσουμε το μισό τουρκικό στόλο. Για να το θυμούνται μια ζωή. Αλλά το ΝΑΤΟ λειτουργήσε αποτρεπτικά, μου λέει ο φίλος από τη Σουηδία. Και ακούω του κόσμου τις μαλακίες απόψε. Και κρατάω την ψυχραιμία μου βεβαίως. Λειτουργήσε αποτρεπτικά το ΝΑΤΟ. Όπως λειτουργεί τόσα χρόνια αποτρεπτικά το ΝΑΤΟ που έχουν γκριζάρει το μισό Αιγαίο και οι μισές βραχονισίδες ανήκουν στους Τούρκους. Με τους βουλευτές του τουρκικού κοινοβουλίου να λένε προκλητικότατα, θα πάρουμε μια βάρκα και θα πάμε, λέει, μαζί με κάτι άλλους, λες και θα πάνε για πικνίκ σε ελληνικά εδάφη. Και ακούμε δηλώσεις συγκυβερνητών του κυρίου Τσίπρα ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και θα δούμε αν είστε έτοιμοι. Θα δούμε αν είστε και πόσο είστε. Εσείς δεν είστε έτοιμοι. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες. Εσείς είσαστε για να φοράτε τα κοστούμια και να πηγαίνετε weekend στας Ευρώπας. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν ότι είστε έτοιμοι. Διότι όταν γίνει το πρώτο μπαμ,
οι ναυαρχούκοι και οι πολιτικάντιδες του γλυκού νερού θα κρυφτούν κατά από το τραπέζι σε τα ποντίκια. Και αυτοί οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν πραγματικά την πολεμική κατάσταση, αν τυχόν γίνει κάτι, που θα γίνει, είναι, θα είναι τα βατράχια που είναι απλήρωτα του λιμενικού, οι Έλληνες πιλότοι οι οποίοι πετάνε με δανεικά καύσιμα και με απίστευτη σωματική καταπώνηση και βεβαίως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας οι οποίες αποτελούνται από τους Έλληνες οπλίτες, οι οποίοι δεν είναι ούτε βυσματούχοι, ούτε είναι τσογλάνια του κερατά, αλλά είναι παλικάρια και παιδιά μέσα από τις φτωχές ως επιτοπλίες των ελληνικές οικογένειες που τροφοδοτούν το στράτευμα, διότι οι πλούσιοι, οι έχοντες τις γνωριμίες, τα βίσματα, σαν το ανήψει, αν δεν κάνω λάθος, της κυρίας Αυλονίτου, κάποιον Κώστα Αυλονίτη μου κατήγγυλαν πριν από λίγες ώρες, το γράφουμε αύριο στην εφημερίδα μας, ο οποίος λέει υπηρετούσε στα τεθωρακισμένα στην Αυλώνα, μου λένε ότι όλο το στράτευμα εκεί λένε, όλο το στράτευμα εκεί λέει, στα τεθωρακισμένα στην Αυλώνα, στον Αυλώνα, ότι ένας Κώστας Αυλονίτης είναι ανιψιός, λέει, της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Αυλονίτου, και είναι βίσμα. Είναι βίσμα, έτσι λένε. Και απολύθηκε, λέει, και πήρε και πενθήμερη άδεια απόλυσης, παρά το γεγονός ότι ένα χρόνο εκεί ήταν τουρίστας. Αυτά μου καταγγέλουνε. Αυτά μου καταγγέλουνε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα, αν είναι αληθή γεγονότα. Αυτά μου καταγγέλουνε. Ας βγει η κυρία Αυλονίτη να μας πει ότι είναι ψέματα αυτά. Ας βγει να μας πει ότι είναι ψέματα. Δεν θέλουμε λοιπόν, δεν έχουμε ανάγκη τέτοιους στρατιώτες. Έχουμε ανάγκη από τους άλλους στρατιώτες, τους λεβέντες, οι οποίοι υπηρετούν στα σύνορα. Αυτοί θα πολεμήσουν. Δεν θα πολεμήσουν τα βίσματα, δεν θα πολεμήσει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έκανε ναυτικό στα γραφεία, ούτε ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος έκανε θητεία στη Λούφα και στην παραλλαγή, ούτε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος πλήρωσε τη στρατιωτική θητεία, ούτε ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος τάσκασε για να μην πάει φαντάρος ή για να πάει για λίγους μήνες, γιατί είχε πλατυποδία. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, αλλάζουν λίγο τα πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Θα πάνε να πολεμήσουν οι λεβέντες, τα παλικάρια, οι οποίοι θα βάλουν μπροστά το στήθος τους, όπως έγινε και στην Κύπρο. Όπως έγινε και στην Κύπρο, που δεν τους αφήσανε. Λοιπόν, για να ακούσουμε και ένα τηλέφωνο ακόμα. Κλήση χρέωσης 1,23 ευρώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς όρισες. Από πού να καλωσορίσω, πού ήμουνα, στον τάφο και επέστρεψα. Ξέρω εγώ που ήσουν εδώ, έχω να σε δω εγώ κατά μήνα εδώ χαμό, έχεις εξαφανιστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, σου είχα πει πριν από πολλούς μήνες, όταν καταλάβουν οι Τούρκοι ότι υπερέχουν στον αέρα, ζήτω που καήκαμε. Δυστυχώς για αυτούς όμως, είναι ακόμα όπως ήταν. Στον αέρα είναι πάτος. Το ξέρουν πολύ καλά και οι Τούρκοι και οι Αμερικάνοι και όλοι. Για να τολμήσουν, Στέφανε, να κάνουν όλα αυτά που λένε τους ψευτοδαΐδες, πρέπει, Στέφανε, ή να τους ενισχύσουν οι Εβραίοι με πιλότους Εβραίους ή οι Αμερικάνοι με πιλότους Αμερικάνους. Οι Τούρκοι δεν είναι άξιοι, Στέφανε. Ξέρεις, είναι ένας προς δέκα. Ένας προς δέκα είναι. Δεν τολμάνε, ρε, οι Τούρκοι να κάνουν. Άστο τον κόσμο να λέει, τον έχουν τρομοκρατήσει. Και στο καφενείο έκανα σήμερα ολόκληρη ιστορία. Μα δεν τρεπόσαστε, ρε, τους λέω να πούμε. Μα είναι 80 εκατομμύρια, 100. Μπορεί δεν πάνε να είναι ένα δισεκατομμύριο, βρε μαλάκα. Τι διάλο λες τώρα. Σήμερα δεν μετράνε, ρε, του λέω, τα για τα γάνια. Άλλα μετράνε σήμερα, ρε, βλάκα, τα για τα γάνια. Και τότε με τα για τα γάνια ήταν πολύ πιο πολλοί από εμάς. Χιλιάδες, εκατομμύρια περισσότεροι. Κι όμως, λοιπόν, είπες κάτι για το να γίνει ένωση εδώ αυτή, ε. Όχι ένωση, σύσκεψη και τέτοια. Συστράτευση, μια συστράτευση. Μπράβο, μια συστράτευση.
Εγώ δεν θα σου το πω από εδώ. Θα σου στείλω φαξ που είπες, ξέρεις εκ των προτέρων ποιοι δεν θα έρθουν. Ναι. Θα δεις ότι έχω πέσει μέσα. Ξέρω ποιοι δεν θα έρθουν. Ξέρω ποιοι δεν θα έρθουν. Δεν θα το πω από εδώ. Θα σου στείλω φαξ αύριο. Και θα δεις ότι έχω δίκιο. Δεν είμαι κανένα κορόιδο που λένε κάτι άλλοι που παίρνουν τηλέφωνο και... Άσε Στέφανε. Ανήκω σε άλλη κατηγορία εγώ. Όχι σε αυτούς που κάθονται εδώ και χαζοχαζεύουν και μου λέει ένας σε προχθές εκεί στο φαρμακείο. Ποιος λέει αυτός, λέει ο τρελός, λέει. Λέω, ποιος σου πέρε, του λέω ότι είναι τρελός. Να έτσι λέει, λένε. Ακούς ρε. Σε χαρακτήρισε αυτός τρελό. Ο φαρμακοποιός. Όχι ρε, ένας άλλος που ήταν μέσα εκεί. Ο άλλος που ήταν στο φαρμακοποιό, μάλιστα. Δεν του λένε κανένα χάπι ο φαρμακοποιός. Πρέπει να είσαι μια μέρα εκεί στο φαρμακείο να δεις τι γίνεται. Φαρμακοποιός και ο γιος. Όποιος μπαίνει μέσα τον περιλαβαίνω και του αλλάζω τα πρέκια που λες κι εσύ. Δεν τους αφήνω εγώ, δεν έχω. Το στόμα μου δεν το κλείνω εγώ. Σε μερικές περιπτώσεις είμαι χειρότερος από σένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καλό ξημέρωμα κύριε Βασίλη. Δεν μου λες. Ακούς. Ναι. Είπες προηγουμένως ότι το ελικόπτερο στα Ίμια το ρίξανε, έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί άφησες τότε το γραμμόρο και έγραψες την εφημερίδα σου εκεί που γράφει γιατί ότι το ελικόπτερο στα Ίμια δεν ευλήθη. Γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ελεύθερα τη γνώμη του και δεν μπορεί να τη στερήσουμε. Όχι να το γράψει στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα να το γράψει. Γιατί να μην το γράψει. Και πού να το γράψει, στον τοίχο. Από τότε τον εσυγχάθηκα. Να το γράψει δεν είναι σημασία. Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα όμως. Πρέπει να είναι χαρά των Ελλήνων πολιτών που διαβάζουν μια εφημερίδα που ο καθένας γράφει την άποψή του ελεύθερα. Ποια άποψη εδώ είναι πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό. Όχι, πρέπει να αφήνουμε τον κόσμο να εκφράζεται ελεύθερα. Δεν μπορούμε να του στερούμε τη γνώμη του. Όχι, δεν συνέρχομαι. Όχι. Θα μάθετε να διαβάζετε εφημερίδες που τα γράφουν όλα. Εγώ να μάθω. Όταν όλα. Διάβαζα εγώ, εσύ ακόμα δεν ήσουν ούτε σπερματοζωάριο. Εντάξει τώρα δεν ήμουν σπερματοζωάριο. Δεν ήμουν. Απλά δεν μάθω εγώ να διαβάζω. Πού να ήμουν σπερματοζωάριο. Αφού εγώ δεν ήσουν. Αλλά όπως και να έχει. Όχι, ρε Στέφανε, όχι, θα μάθετε. Δεν πρέπει να διαβάζετε κομματικές εφημερίδες και χρωματισμένες εφημερίδες. Εσύ, άμα έρθει εδώ στο σπίτι μου, έχω 150 εφημερίδες, όλες είναι δικές σου, δεν υπάρχει άλλη εφημερίδα. Δεν άλλη για πρώτη φορά. Είναι από τις λίγες φορές όμως και πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Ναι. Από τις λίγες φορές που βγήκε μια εφημερίδα στα περίπτερα, η οποία δεν βγήκε με κομματικό χρώμα και με κομματική προστασία. Τι λες τώρα, μωρέ. Δεν έχουμε. Είμαστε πίσω από κανένα κόμμα εμείς και δεν το ήξερα. Ρε, να βγαίνει ο γιος του Καραπαναγιώτη και να λέει έχουμε στο σπίτι μου τη στολή του πατέρα μου τρυπημένη και ματωμένη και να βγαίνει ο γαμπρός και να λέει στην εφημερίδα ότι το ελικόπτερο δεν ευλύθη. Και τι να κάνω, άποψή του είναι, άποψή του. Άποψή του. Θα τη δεχτούμε. Στέφανε, θα μάθουμε να άποψη. Δεχόμαστε και άλλες απόψεις. Ακούς. Ελλήνων πατριωτών. Στέφανε, δεν είναι δεν Τούρκοι είναι πατριώτες. Δεν μιλάμε για άποψη. Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Είναι διχασμένη η κοινή γνώμη για το θέμα αυτό. Ρε Πούστη, θα δεις ότι θα την έβρισαι από αυτό. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ να μιλήσω. Αδερφή Καρατζαφέρη. Δεν έχω πρόβλημα, στο έχω ξαναπεί και δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχω πρόβλημα γιατί δεν έχω ανάγκη εσύ. Κανέναν. Ξέρεις τι βλέπεις τώρα εσύ. Το κυρί. Ωχ, καημένε. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Φάκα. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Καλά, δεν έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα. Καλά, Στέφανε. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν θα με θυμηθείς. Εμένα θα με θυμηθείς. Εμένα θα θυμηθείς. Σου εξηγώ, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Δεν το καταλαβαίνεις. Μόλις τσιμπήσεις το τυράκι και σε αρπάξει φάγκα... Όχι, καημένε τώρα, εντάξει. Καληνύχτα. Καλά. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Καλά. Μερικοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα, φορώντας κομματικά γυαλιά, ότι το μακελιό δεν έχει ανάγκη καμία υποστηρικτική κομματική δύναμη. Τέλος.
Είμαστε οι ίδιοι πατριωτικό ρεύμα. Με ρωτάει ένας φίλος και μου λέει, ερώτηση, θα είμαι σύντομος. Γιατί δεν αξιοποιείτε εκείνες τις αιτήσεις που είχαμε συμπληρώσει για την πατριωτική σας κίνηση για να ξεκινήσει επιτέλους με κάποιο τρόπο όλο αυτό? Γιατί τέτοιο μεγάλο όπλο δεν το εκμεταλλεύεστε? Και επειδή δεν μου αρέσουν τα παράπονα, θα προτείνω και λύση. Πανελλήνιες συναντήσεις σε Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα. Και μην ξεχνάτε, εμείς είμαστε εδώ. Κάντε την αρχή. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Θα σου απαντήσω με μία μόνο κουβέντα, αγαπητέ Παύλο. Διότι είμαι από τους ανθρώπους που όταν ξεκινήσω μία κίνηση θα πρέπει και να την τελειώσω. Και σε αυτό νομίζω ότι είμαι σαφέστατος. Εάν ξεκινήσω, είμαι από τους ανθρώπους που όταν ξεκινήσω μία δουλειά θα πρέπει να ματώσω για να την τελειώσω. Και εάν την ξεκινήσουμε σε άλλη βάση, όπως εσύ το εννοείς, θα πρέπει αυτή την ιστορία να την τελειώσουμε κιόλας. Και αυτός είναι ένας χρόνιος πειρασμός που μπορεί να μην μας βγάλει σε καλούς δρόμους. Γι' αυτό και συσπυρωνόμαστε, γι' αυτό και δημιουργούμε μικρές πατριωτικές ομάδες, αλλά γι' αυτό μας βλέπεις τόσο επιφυλακτικούς. Γιατί δεν θέλουμε να καταντήσουμε ένα κομματικό ή ένα πολιτικό μόρφωμα το οποίο δεν θα έχει αρχή και τέλος. Γι' αυτό, αγαπητέ φίλε, να είσαι όμως σίγουρος ότι κάποια στιγμή αυτή η ιστορία θα ξεκινήσει. Και εάν ξεκινήσει, θα πρέπει και να τελειώσει. Και εκεί θα μπούμε σε άλλες διαδικασίες, τις οποίες θα τις πληροφορηθείς και εσύ και όλοι όσοι κάνατε αυτές τις αιτήσεις. Καλησπέρα. Έλα, Στέφανε, καλησπέρα. Ακούγομαι τώρα? Ναι, ακούγεσαι. Ωραία. Λοιπόν, είμαι ο Θωμάς από Κρητιδικά. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Ωραία. Θέλω να σου διαβάσω κάτι για το... Όχι, δεν θέλω να μου διαβάσεις. Δεν θέλω να μου διαβάσεις κάτι. Μην βγήκες τώρα να μου κάνεις ανάγνωση. Βγήκες να μου κάνεις. Να σου πω τότε κάτι. Ωραία. Να σου πω τότε συντομία τι θέλω να σου πω. Να μου πεις, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάζονται σενάρια να πάμε για πόλεμο με την Τουρκία. Και εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα, έτσι, ένα πολύ απλό ερώτημα. Με τι θα πολεμήσουμε, Στέφανε? Εγώ είμαι πρόθυμος να πολεμήσω και σε ρωτώ, με τι θα πολεμήσουμε, με τα σκουριασμένα G3 και ή τα K11 του στρατού, ή μήπως με τις κατασκευμένες καραμπίνες και τις καραμπίνες που σκουριάζουν στα φαλιρισμένα κυνηγετικά καταστήματα? Με τι θα πολεμήσουμε, Στέφανε? Οι Τούρκοι είναι 100 εκατομμύρια, δεν είναι 80 εκατομμύρια. Οι Τούρκοι είναι χώρια αυτούς που έχουμε μέσα εδώ στην Ελλάδα. Τόσο χώρια τους άλλους που έχουμε πάνω από τα Βαλκάνια, Αλβανία, Βουλγαρία και κάτω τα Ισλαμικά κράτη. Πώς θα τους πολεμήσουμε? Όλοι έχουν ταχθεί εναντίον μας, Στέφανε. Πώς θα τους πολεμήσουμε όλους αυτούς τους βάρβαρους, μπορείς να μου εξηγήσεις? Ναι, είναι αλήθεια ότι οι Μέγενοι, είναι αλήθεια ότι η Μέγενη σφίγγει γύρω από το κεφάλι μας και το λαιμό μας. Και... Ναι, πες. Και είμαστε... Τη στιγμή, μαγαμότο μου, συγγνώμη, είμαι θυμωμένος. Θα σου πω γιατί είμαι θυμωμένος. Όταν εμείς φωνάζαμε σε αυτό το μπουρδελοκράτος να νομιμοποιηθεί η οπλοκατοχή, δεν το λέγαμε τυχαία. Βάζαμε άρθρα σε εφημερίδες, βάζαμε άρθρα σε ιστιολόγια, βάζαμε παντού. Αλλά οι βρωμιάδες, οι πολιτικοί που μας κυβερνάνε, νομίζανε ότι εμείς θα στραφούμε εναντίον τους. Και τώρα που θα γίνει πόλεμος, τι θα γίνει, ρε Στέφανε? Θα γίνει. Στο τσάκ είναι η κατάσταση. Στο τσάκ. Πες μου. Τι θα γίνει? Πες μου, σε παρακαλώ. Αυτό είναι το μόνο μου βάσανο που με την ανάγκη αυτή τη στιγμή. Χωρίς τη φτώχεια μου. Συν την φτώχεια που έχουμε όλοι οι Έλληνες. Έτσι. Αλλά αυτά ο Ραγιάς δεν τα σκέφτεται. Ούτε οι πολιτικοί. Γιατί οι πολιτικοί την έχουν βολεμένη τη φωλιά τους. Από αυτούς που τους δίνουν εντολές, χώρια που είναι πίσω από αυτούς. Και δεν ξέρω πόσοι άλλοι είναι πίσω από αυτούς.
έτσι. Να είσαι καλά, Θωμά. Τίποτα, Στέφανε. Εγώ θα σου διάβαζα σήμερα ένα κατεβατό, θα του ξεφτύριζα στην κυριολεξία, αλλά δεν μ' άφησε. Θα το στείλει να το στείλει να το δημοσιεύσουμε. Το έχω δημοσιεύσει στο φόρουμ. Μπορεί να το ψάξει να το βρει. Εντάξει, Θωμά. Στο φόρουμ. Να είσαι καλά. Εντάξει. Να είσαι καλά. Τίποτα, ρε Στέφανε. Γεια σου. Με ρωτάει φίλος ο Γιώργος. Η αεροπορία έχει πρόβλημα μεγάλο. Το ξέρω από μέσα. Τα παιδιά πετάνε 5 με 9 ώρες το μήνα. Τώρα που τουρκόσποροι λένε ότι θα πάρουν F-35, η δικιά μας αεροπορία ξέρεις θα πάρει. Γιατί οι κυβερνώντες μας είναι για τον Μπούτσο. Αυτά βλέπουν οι Τούρκοι και παίρνουν αέρα. Γιατί δεν κάνει κανείς κίνηση να τους τον κόψει. Ο Λευτέρης μου λέει και το 40 λιγότεροι ήμασταν και τα όπλα μας ήταν κατώτερα από το εχθρό και τελικά νικήσαμε. Ο Αλέξανδρος, η αναλογία για τους Τούρκους πιλότους προς τα αεροπλάνα τους είναι περίπου 0,8. Δηλαδή ένας Τούρκος πιλότος αντιστοιχεί για δύο αεροπλάνα που κανονικά πρέπει δύο πιλότοι να αντιστοιχούν για ένα αεροπλάνο. Τώρα με το πραξικόπημα στην Τουρκία, το θετικό είναι ότι έφυγαν πολλοί Τούρκοι πιλότοι και πήγαν στην πολιτική αεροπορία. Μάλιστα. Υπεραπλουστευμένες απαντήσεις ότι έφυγαν οι Τούρκοι και γιατί δεν υπάρχουν άλλοι πιλότοι, ας πούμε. Και μείνανε τα τουρκικά αεροπλάνα, μείνανε κενά. Μείνανε κενά. Δεν έχουν πιλότους να πετάξουν. Δηλαδή αυτές τις βλακίες και τις μπούρδες που ακούω ότι εξαφανιστήκαν οι Τούρκοι πιλότοι και είμαστε μόνο εμείς. Εμείς είναι αποδεδειγμένο ότι είμαστε και πιο έμπειροι και καλύτεροι πιλότοι ως Έλληνες υπτάμενοι και βεβαίως πιο ξύπνοι, σαφώς πιο ξύπνοι ως πιλότοι, αλλά όχι ότι τα τουρκικά αεροπλάνα έχουν μείνει μόνα και ορφανά και θα τα απογειώσουν μόνα τους με τηλεχειριστήριο. Για όνομα του Θεού, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέφανε. Η Άννα από την Κυψέλη. Γεια σου, καλησπέρα. Άννα, γεια σου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είναι πολύ ωραία να πω κάτι καταρχήν για ένα κάλεσμα πατριωτικό. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν συμπεριέλαβε τα ονόματα του Καζάκη. Ο Καζάκης για μένα δεν είναι στην... ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει λίγο να αφήσουμε τώρα πίσω. Δεν είναι. Καλά είναι αριστερός ο κύριος. Να πάει στην... Να πάει είναι, εκεί να πάει, όχι, δεν θέλουμε αριστερούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου να πάει στην αριστερή φράξια. Να κάνει... Ωραία, εκεί η Κωνσταντοπούλου. Αν την δεν καλέσεις, θέλουν, όχι, στην Κωνσταντοπούλου θα καλέσει και τον Καζάκη. Δεν θέλουμε αριστερούς στην παρέα. Τέλος. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω, κυρία μου. Δεν θέλω. Μπορούμε να ρίξουμε δεν γουστάρω, όχι, δεν ρίχνω κανένα τόνο. Δεν γουστάρω κομμουνιστές, συμμορίτες και αλλητάμπουρες στις πατριωτικές παρέες. Τέλος. Ωραία. Καλύχτα ωραία. Σας. Λέμε... Να πάτε. Καλύχτα σας. Όχι σε μένα αυτά. Όχι σε μένα αυτά. Όχι σε μένα αυτά. Παρακαλώ. Ξέρω, δημιουργώ αντιπάθειες. Αλλά δεν έχει καμία. Δεν θέλουμε αριστερούς. Τους μάθαμε πια. Οι κομμουνιστές είναι όλοι προδότες. Τέλος! Προδότες! Συμμορίτες! Τέλος! Τους μάθαμε! Πουλιτάρια! Πουλιτάρια! Προδότες! Ακούσατε, κυρία Άννα μου, τι είπε ο κύριος Θεοδωράκης για τον κύριο Τσίπρα. Όταν συμφωνήσανε στο σπίτι του Θεοδωράκη, που έχω πάει στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη, για ρεπορτάζ. Έχω πάει στο σπίτι του κύριου Θεοδωράκη για ρεπορτάζ. Με τον κύριο Χαρδαβέλα έχω πάει. Όταν εργαζόμουν στη δημοσιογραφική του ομάδα και με απέλησε ο κύριος Χαρδαβέλας. Ο Πασόκος κύριος Χαρδαβέλας. Με απέλησε εμένα. Ο Χαρδαβέλας απέλησε εμένα. Λοιπόν. Και πήγα στο σπίτι του Θεοδωράκη και τι ήθελε ο Χαρδαβέλας, ο πρασινοφρουρός, να του κάνει απόσπασμα και αφιέρωμα. Έτσι είχε πάει και ο Τσίπρας. Ακούσατε τι είπε ο Θεοδωράκης, οι δύο αριστεροί, τα δύο πουλιτάρια της αριστεράς, γιατί και ο Θεοδωράκης πουλιτάρι είναι. Είχαμε αποφασίσει, λέει, εκείνη τη μέρα που οι αγανακτισμένοι ήταν στη Βουλή, τα ακούσατε, διαβάσατε αυτό που ο μεγάλος αριστερός πατριώτης Μίκης Θεοδωράκης.
ο μεγάλος παλάτζας της αριστεράς, ο Μίκης Θεοδωράκης. Είχαμε συμφωνήσει, λέει, συμφώνησαν δύο αριστεροί τώρα. Φανταστείτε γιατί προδότες μιλάμε τώρα. Ο ένας προδότης συμφώνησε με τον άλλον και συμφώνησε και με τον τρίτο προδότη, τον Γλέζο. Λοιπόν, ναι, μεγάλος πατριώτης. Και ο Γλέζος έκλεψε την ελληνική σημαία, σήκωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Και έκλεψε τη γερμανική. Και δεν βρέθηκε ποτέ η σημαία αυτή. Ποτέ. Την κατάπιε γη. Κατέβαζε τη σημαία από την Ακρόπολη. Τα παραμύθια αυτά που μας έχουν διδάξει, τους μύθους. Λοιπόν, πήγανε λοιπόν και συμφωνήσανε, λέει, να πάνε εκείνη την ημέρα και θα πήγαινε ο Θεοδωράκης στη Βουλή, ξέρω, θα τον μπλακώνανε τα μάτια στα δακρυγόνα και είχε συμφωνήσει, λέει, να βγει ο κύριος Τσίπρας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από το Περιστήλιο και να κάνει θριαμβευτική υποδοχή με είσοδο μέσα στο πλήθος. Και ο Τσίπρας δεν πήγε ποτέ. Και ο Θεοδωράκης περίμενε τον Τσίπρα μαζί με τον Γλέζο. Και φάγανε τα δακρυγόνα και τους κόντεψε να σκάσει. Και μπήκε μέσα στη Βουλή, δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά, και είπε ο Θεοδωράκης βλέποντας τον Τσίπρα, «Αλέξη, με πούλησες». Ο ένας πουλημένος είπε στον άλλον, «Με πούλησες». Οι προδότες της αριστεράς, ο Ζαχαριάδης, ο Φλωράκης, όλοι οι προδότες της αριστεράς, ο Σιάντος, ο Μπελογιάννης, ο αγωνιστής, ο δολοφόνος, ο προδότης, ο πράκτορας, όλοι αυτοί οι αριστεροί προδότες του κομμουνισμού που θέλανε να πουλήσουν τη Μακεδονία στους Βούλγαρους και να φτάσουν τα ελληνικά σύνορα στη Λάρισα. Οι δολοφόνοι, οι προδότες και οι αλυτάμπορες της αριστεράς. Αυτή είναι η αριστερά. Λοιπόν, αγαπητή μου Άννα από την Κυψέλη, και μη μου ξαναπείς για κομμουνιστές, γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν έχει καμία θέση αριστερός και κομμουνιστής στον ελληνικό πατριωτισμό. Τέλος. Ξεκάθαρα πράγματα. Να πάνε με τους Μπολσεβίκους. Βεβαίως, έχει τη συμπάθειά μας η κυρία Κωνσταντοπούλου. Διότι τι να το κάνουμε, είναι συμπάθεστατη φυσιογνωμία. Δεν μπορεί όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου να υπαχθεί στο μεγάλο πατριωτικό ρεύμα των Ελλήνων δεξιών πατριωτών. Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μας είναι συμπαθής, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις της για το ελληνικό προσφυγικό ζήτημα, όπως η ίδια το λέει, και όχι λαθρομεταναστευτικό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της για τους γάμους των ομοφιλοφίλων με τα σύμφωνα συμβίωσης, που είναι πρώτη η οποία πηγαίνει και κάνει παράτα με τις λεσβίες, τους ανώμαλους και τους παιδεραστές. Ξεκάθαρα πράγματα. Και δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της και για 2-3 ακόμα ζητήματα. Πολιτικά, το ξαναλέω, μας είναι συμπαθής. Δεν μας είναι αντιπαθής η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει σωστές απόψεις, τσαγανό, δυναμισμό και πολιτική ορμή. Αλλά εγώ ρωτώ και το έχω ξαναρωτήσει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήξερε τι παλιόπεδο και τι αλυτάμπουρας ήταν ο φίλος της? Κυρίες και κύριοι, όταν συναγελάζεσαι και έχεις φιλικές σχέσεις με ένα πολιτικό καθήκη και πολιτικό ρεμάλι όπως είναι ο Τσίπρας, δεν γνωρίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πουλιτάρι? Δεν γνωρίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κατ' επάγγελμα, καθέξιν και κατά συνήθεια ψεύτης? Δεν γνωρίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ψυχοπαθολογία στο ψέμα? Δεν ξέρεις ότι τόσα χρόνια που γνωρίζεις έναν άνθρωπο, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι συστηματικός ψεύτης? Ότι είναι στο αίμα του, δηλαδή είναι άρρωστος ψυχοπαθολογικά ψεύτης? Εκπλήσεται ξαφνικά όταν αντιλαμβάνεται ότι ο κύριος Τσίπρας αρχίζει να την κοροϊδεύει? Δηλαδή, εγώ κάνω παρέα 15 χρόνια με κάποιον. Δεν γνωρίζω ότι είναι ψεύτης, ότι έχει την ψυχοπαθολογία του ψεύτη, ότι είναι ελεηνός και τυποτένιος? Πρέπει να τον κάνω παρέα 30 χρόνια για να το καταλάβω? Γιατί λοιπόν εξεπλάγει η κυρία Κωνσταντοπούλου όταν ανακάλυψε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ψεύτης, πουλιτάρι, πουλημένος και ξεφτυλισμένος, όπως η ίδια τον λέει? Τότε το κατάλαβε. Τώρα το κατάλαβε. Πριν από ένα χρόνο, τόσα χρόνια που έκανε παρέα μαζί, δεν το είχε καταλάβει? Ξέρω. Το ξέρω. Οι αλήθειες πληγώνουν.
Και πληγώνουν πάρα πολύ και αυτούς που πιστεύουν στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά δυστυχώς, κύριοι και κυρίες μου, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπάρχουν αριστεροί πατριώτες πια. Δεν υπάρχουν. Συγγνώμη που σας απογοητεύω, αλλά δεν υπάρχουν πια αριστεροί πατριώτες. Η αριστερά υπέγραψε τη θανατική της καταδίκη για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Την πρώτη, όταν έδωσε εξετάσεις την περίοδο του 1944 που ήθελε να μας ξεπουλήσει και να μας πάει να γίνουμε Σοβιετία και παράρτημα του Σοβιετικού μπλοκ, και τη δεύτερη φορά το Γενάρη του 2015 και το καλοκαίρι του 2016, όταν απέδειξαν ότι είναι οι μεγαλύτεροι προδότες στην ιστορία του πολιτικού και εργατικού και κοινωνικού κινήματος. Άρα αφήστε τα παραμύθια για αριστερούς οι οποίοι είναι πατριώτες. Να πάνε να ζητήσουν το λόγο στον Τσίπρα που τους ξεφτύλισε και μετά να έρθουν να μας δώσουν πατριωτικά φρονήματα. Άνθρωπος ο οποίος αποκαλεί παράνομα μπουκαδόρους στην Ελλάδα πρόσφυγες, δεν είναι πατριώτης. Να πάνε να δώσουν αλλού τα διαπιστευτήριά τους. Όχι σε εμάς. Ορίστε. Η Άννα, είμαι πάλι από την Κυψέλη. Άντε, πες μας πάλι για την Κωνσταντοπούλου. Γιατί σε έφτιαξα με τον Καζάκη, λοιπόν. Εντάξει. Μη μου πεις πάλι για την Κωνσταντοπούλου. Σου εξήγησα... Όχι, δεν θα σου πω σου τίποτα. Ότι αυτό που νιώθω κάθε μέρα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν στρέψει μια πορεία σε να σώσουμε την Ελλάδα, με ό,τι σημαίνει αυτό, σε παρακαλώ δηλαδή. Έχω βρει αριστερούς, έχω φίλους που ψηφίζανε και Μάρξ και Λένιν και μαλακίες και αυτά στα χρόνια τα παλιά, και πλέον μου λένε ότι δεν είναι. Δηλαδή τι θα πάω να ψηφίσω τώρα το Μιχαλολιάκο, να μου κοπεί το χέρι. Λέω, δεν με ενδιαφέρει. Άρα πρέπει να γίνει ένα σχήμα, ρε παιδί μου. Ένα σχήμα. Τα λες εμένα, εγώ τα έχω πει 10 φορές. Ο Τσίπρας μένει, τα είπε πολύ ωραίο Σφακιανάκη, τον άκουσα τον άνθρωπο, θα πάω να τον φτύσω, εδώ είναι πιο πάνω από μένα μένει. Ποιος μένει ο Σφακιανάκης? Εδώ ο Τσίπρας, μωρέ, τα είπε ο Σφακιανάκης, μια χαρά. Ο Σφακιανάκης δεν μένει στην Κυψέλη. Είναι και αυτήσιμο άνθρωπος. Ο Σφακιανάκης δεν μένει στην Κυψέλη, μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Εδώ, άνω Κυψέλη είναι. Δηλαδή, έχουμε κάθε μέρα για να περνάω. Ο Τσίπρας. Περνάμε από παρακολούθηση εδώ. Δεν κατάλαβες. Ο Τσίπρας μένει στην Κυψέλη. Ναι, ο Τσίπρας μένει στην Κυψέλη. Για να πάω στην άνω Κυψέλη, υπάρχει ένα φρούριο εδώ πάνω που μας ελέγχουν τα αυτοκίνητα, ας να πούμε. Να σε ρωτήσω, Άννα μου, και εσύ Τσίπρα ψήφισες το Γενάρη του 2015 όμως? Εγώ δεν ψήφισα Τσίπρα. Εγώ ξέρεις τι λάθος έκανα. Για να άκου τη μαλακία που έκανα, για να αντισταθώ στο Τσίπρα, ψήφισα Καμένο το Γενάρη του 2015. Το Σεπτέμβριο ψήφισα Χρυσή Αυγή. Μη γελάς καθόλου. Μη γελάς καθόλου, ψήφισα το Γενάρη τον Καμένο και το Σεπτέμβριο ψήφισα Χρυσή Αυγή. Βρέθηκα με τρεις φίλους και μου λέει, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά, μου λέει δηλαδή δεν τους γουστάρω, θα ψηφίσω, τι να κάνω το Μιχαλολιάκο πάλι. Δεν ξέρω. Γιατί σου λέω, κάτσε, περίμενα. Τι σου κάνω, τι κακό. Πήγε ο Τσίπρας στην Κούβα και από μισό λεπτό, γιατί εγώ έχω στο σπίτι μου μία μεγάλη, έχω την ελληνική σημαία και γράφει ο Θοδωράκης ο Κολοκοτρώνης, είσαι Έλληνας, τι προσκυνάς. Εμείς και στους θεούς ορθοί μιλάμε. Το έχω με το που μπαίνει στο σπίτι μου, αυτό το πράγμα βλέπεις. Και πήγε ο Τσίπρας και σύγκρινε τον Γκεβάρα και τον άλλον, ας πούμε, που ψώφισε, ας πούμε, εκεί, με τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη. Εμένα με πλήγωσε και σαν άνθρωπος αυτό, δηλαδή. Πήγε και μου είπε ότι... Ας φέρουμε ενόπνευμα και Μπεταντίν. Ναι. Σε πλήγωσε εσένα.
Όταν ψήφισες Καμένο δεν πληγωνόσουνα, τώρα πληγώθηκες. Άκουσε με να σου πω, γιατί μιλούσε για ένα πατριωτικό, όχι, και εγώ ψηφίζω, λέω δεν είναι δυνατόν, δηλαδή λίγο να κατεβάσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, πήγε και μου είπε ότι ο Τσε Γκεβάρα και ο Φιντέλ Κάστρο μου το σύγκρινε με τον Θεοδωράκη τον Κολοκοτρώνη, που έχω μία σημαία μέσα στο σπίτι μου, ρε παιδί μου, που λέω ότι είσαι Έλληνας, τι προσκυνάς, σηκώσου επάνω, εμείς και στους θεούς ορθή μιλάμε. Και λέω δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Σύγκρινε το Θοδωράκη, τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. Μου έχει έρθει εμετός με αυτά τα μέτρα που έβγαλε. Έχω ανθρώπους, συνταξιούχους, φίλους εδώ. Μου μιλάς για τα νοσοκομεία, Στέφανε. Δεν ξέρω αν έχεις τον πατέρα σε ένα νοσοκομείο. Εγώ τον είχα πέρσι το γεννηματά. Να σου πω κάτι, με την αδελφή μου στείλαμε συγχαρητήρια επιστολή στο γεννηματά και θα τη δημοσιεύσω κάποια στιγμή, έχει πάρει πρωτόκολλο και τα λοιπά, για την ικανότητα των ανθρώπων στα νοσοκομεία με αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζουν, ας πούμε. Να σε καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ. Οι άνθρωποι είναι 24 ώρα, δουλεύουν με δουλεύουν, κόκκινα μάτια, με χειρουργία, να εξυπηρετούν τους ανθρώπους, ας πούμε. Σε ευχαριστώ είναι πολύ. Φοβερό αυτό το πράγμα. Του στείλαμε συγχαρητήρια επιστολή. Η αδελφή μου πριν 2 μήνες έσπασε το πόδι της στο ΚΑΤ. Βρεθήκαμε σε μια κατάσταση να μην βρίσκουμε αναπηρικό καροτσάκι στο ΚΑΤ. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Το νοσοκομείο των ατυχημάτων και να μου λένε ότι δεν έχω, λέει, καροτσάκι. Λέω, τι θα κάνω, ας πούμε, τώρα. Γεια σου, καλό ξημέρωμα, σε ευχαριστώ. Έλα, έλα. Να δείξουμε και το εξώφυλλο που βγάζουμε το πρωί, το οποίο δυστυχώς δεν είναι καλό. Δεν καλό, έχει θέμα. Μια σφαίρα και έξω από το ευρώ. Στο εκτελεστικό απόσπασμα του Σόιμπλε. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τα νέα δεν είναι καλά. Δεν βαδίζει καλά το πράγμα. Ο Αλιτάμπουρας βγήκε απόψε και είπε για μέτρα. Τα μέτρα σημαίνουν 2 πράγματα. Ή εκλογές, ή πάει να βαρέσει πάλι με το γνωστό αλήτικο ψευδεπίγραφο επαναστατικό τρόπο τάχα το χέρι, τη γροθιά στο μαχαίρι, για να πουλήσει εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή να καεί πετρέλαιο, να γίνει κάψη πετρελαίου, ας πούμε, να βάλει το πετρέλαιο στη σόμπα πάλι, αρχίζει να ζεσταίνει την κατάσταση, υποτίθεται, του ψευτοπατριωτισμού. Γι' αυτό πήγε στην Κούβα, για να πάρει ηθικό, έτσι, πλεονέκτημα. Για να υπάρξει μια εσωτερική... Ξέρετε αυτός, αφού είναι ψυχάκιας. Ψυχάκιας ο τύπος. Είναι ψυχάκιας. Τα έχουμε πει αυτά τώρα, έτσι. Δονίσταζε μπροστά στον πρόεδρο της Αμερικής. Αν είναι δυνατόν και εσύ, κύριε Έλληνας πρωθυπουργός, ντυμένος σαν το Λέτσο. Τα έχουμε ξαναπεί με κάτι παλιό παντέλο, ένα παλιό κουστούμι φοράει εκεί πέρα. Και νίσταζε μπροστά στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να παρουσιάζει ένας πρωθυπουργός τέτοια εμφάνιση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος πήγε στην Κούβα για να πάρει ηθικές δυνάμεις. Έτσι. Για να υποτίθεται να έρθει στην Ελλάδα να κάνει το δικό του αγώνα πάλι, της Επανάστασης. Ποιες Επανάστασης? Επανάστασης με τι? Με τα παντελόνια κατεβασμένα και να του πηγαίνουν καροτσάδα. Λοιπόν, τι, έτσι κάνεις επαναστάσεις? Επαναστάσεις πρέπει να είσαι μάγκας πρωθυπουργός στη χώρα σου. Σαν τον Ούγκρο,
σαν τον Αυστριακό, σε μάγκας. Να σε αλάνει. Όχι Ρέντσι, σαν το Ρέντσι, το Λούλι, τη Λούλα, τη Λουλού. Αυτές είναι λουλούδες, δεν είναι πρωθυπουργοί. Ρέντσι τώρα, πρωθυπουργός της Ιταλίας. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε για Μπερλουσκόνη, ναι. Δεν έχει σημασία αμαρτωλός, ξεαμαρτωλός, διεφθαρμένος. Την πήγε την Ιταλία τη μόνη και δεν έκλεψε ούτε μια δραχμή από το Ιταλικό δημόσιο. Έκανε άλλα, θα μου πείτε. Ναι, αλλά δεν ήταν κλέφτης. Δεν έκλεβε το Ιταλικό δημόσιο. Σαν την άλλη τη Λουλού, τον Ομπάμα, που ξόδεψε 85 εκατομμύρια ευρώ για να πάει τουρνέ σε όλο τον κόσμο και να κάνει την πλάκα του. Αλλά τόσο μαλάκες είναι οι Αμερικανοί. Και τι περιμένατε να είναι με αυτούς που ψηφίζουν? Βεβαίως τώρα έγινε μια εξαίρεση. Οι λευκοί Αμερικανοί, οι λευκοί Αμερικανοί, γιατί ο Τραμπ βγήκε χάρη στις ψήφους των λευκών Αμερικανών, τσάκισε το πολιτικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που πολλοί ακόμα υποψιάζονται ότι πιθανότατα αυτό να ήταν μια στημένη κατάσταση, γιατί πολλά μπορεί να κρύβονται ακόμα και πίσω από την αξιολόγηση του Τραμπ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Μια σφαίρα λοιπόν και έξω από το ευρώ. Κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος πια ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον ούτε στο ευρώ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι πια απόλυτα πεπισμένος ότι η Ελλάδα θα εκπαραθυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αργά ή γρήγορα θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ. Επαναλαμβάνω όμως, άλλο είναι να φεύγεις μόνος σου όταν ο ίδιος το επιθυμείς, δημιουργώντας τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για να φύγεις από ένα νόμισμα το οποίο το έχουν συνηθίσει πια οι Έλληνες πολίτες και στην καθημερινή τους συναλλακτική συνήθεια, αλλά βεβαίως και στις αποδόσεις που μπορεί να έχει ένα τέτοιο νόμισμα στο νοικοκυριό και στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, και άλλο να σε πετάνε έξω απροετοίμαστο. Άλλο να δημιουργείς συνθήκες για να γίνει μια μετάβαση σε ένα εθνικό νόμισμα, και άλλο ένα πρωί να σου κλείνουν την πόρτα, να σου κατεβάζουν πάλι τους διακόπτες στην τράπεζα, να σου κλείνουν πάλι τις τράπεζες, γιατί μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να ξαναζήσει η Ελλάδα μαύρες στιγμές με τους συνταξιούχους να τρέχουν έξω από τα γκισέ για να πάρουν τα χρήματά τους. Και άλλο να βγεις μόνος σου από το ευρώ. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, τα υπόλοιπα περί σεναρίων ελληνοτουρκικής σύραξης τα γνωρίζετε. Είμαστε πολύ κοντά, κάτι το οποίο αναλύουμε αύριο στην εφημερίδα μας, σε μια ελληνοτουρκική σύραξη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Και το θέμα βεβαίως που προβληματίζει τους Έλληνες πολίτες είναι κατά πόσον οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για μια τέτοια ιστορία, η οποία πιθανότατα να είναι μια υπόθεση ολίγων ωρών, πιθανότατα να είναι και μια υπόθεση κάποιων ημερών. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί η ελληνική στρατιωτική δύναμη να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες καταστάσεις πολεμικών εμπλοκών. Η εκτίμησή μας είναι, κυρίες και κύριοι, ότι κάθε δύσκολη στιγμή στην ιστορία την αντιμετωπίσαμε με γενναιότητα όταν μπροστάριδες ήταν γενναίοι πολιτικοί ηγέτες. Με ηγεσίες ανάλογου διαμετρήματος, σαν τις σημερινές, η Ελλάδα δεν έχει καμία τύχη σε πολεμική εμπλοκή. Καμία. Πάντα ο ελληνικός στρατός αντιμετώπισε με επιτυχία πολεμικές σειράξεις. 1940 μεταξάς. Είχαν μεταξά τότε που έστειλαν τους Αλβανούς και τους Ιταλούς στην Αδριατική. Είχαν μεταξά όμως τότε. Δεν είχαν Τσίπρα, κυρίες και κύριοι. Είχαν μεταξά. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να το έχετε βάλει, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, ότι για να κερδίσεις μια πολεμική αναμέτρηση θα πρέπει να έχεις και πολιτικές ηγεσίες ανάλογου διαμετρήματος, για να μπορούν αυτές να λειτουργούν ως
στρατιλάτες και αρχιστράτηγοι σε στρατιωτικές δυνάμεις σε κατάσταση εμπλοκής. Πρέπει να έχεις πολιτικούς ηγέτες με πολύ μεγάλους πολιτικούς όρχες για να αντιμετωπίσεις έναν αντίπαλο σαν τον Τούρκο. Μπαμπέση, παλιάνθρωπο και ύπουλο. Το καταλάβατε? Πρέπει να έχεις πολιτικούς ηγέτες. Ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις σου να είναι έτοιμες, πρέπει να έχεις πολιτική ηγεσία ανάλογου διαμετρήματος και αναστήματος για να το τσακίσεις. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, δεν έχει πολιτική ηγεσία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια πολιτική αναμέτρηση που χρειάζεται σθένος, ψυχραιμία και πάνω απ' όλα καθαρό μυαλό. Τούτοι εδώ που μας κυβερνάνε ούτε σθένος έχουν, ούτε ψυχραιμία, ούτε καθαρό μυαλό. Και πάνω απ' όλα δεν έχουν κάτι το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο. Την ελληνική γενναιότητα και λεβεντιά. Εκτός αν εσείς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα είναι μια κυβέρνηση λεβέντιδων και γενναίων πολιτικών και ανθρώπων. Λυπάμαι πολύ, αλλά εγώ θα σας απογοητεύσω. Ευχαριστούμε θερμώς για την ανταπόκριση που είχατε απόψε στα πολλά τηλέφωνα που δεχτήκαμε και στα πολλά μηνύματα. Επιδιώκουμε να κάνουμε ζωντανές διαδικτυακές εκπομπές. Δεν μπορούμε πάντα να κάνουμε, διότι αντιμετωπίζουμε και εμείς πολλά προβλήματα αυτή την εποχή. Ελπίζουμε να είμαστε πάλι εδώ αύριο το βράδυ, Παρασκευή, για να σας ενημερώσουμε. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, καλό ξημέρωμα.